Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα μέλη του ειδικού δικαστηρίου απέρριψαν το μεσημέρι κατά πλειοψηφία το αίτημα που είχε υποβάλει η υπεράσπιση του κατηγορουμένου Γιώργου Πέτσου για αναβολή ή αναστολή της δίκης μέχρι ότου δικαστούν οι διοικητές των ΔΕΚΟ. Επίσης, απερρίφθησαν οι ενστάσεις των κατηγορουμένων Δημήτρη Τσοβόλα και Γαμέμνων Ακουτσόγιωργα περί ακυρότητος του κατηγορητηρίου και διετάχθη η κλήτευση στις 28 Μαρτίου των μαρτύρων που είχαν ζητήσει οι κύριοι Κουτσόγιωργας και Τσοβόλας. Η συνεδρίαση του δικαστηρίου θα επαναληφθεί στις 10 αύριο το πρωί με πρώτο μάρτυρα τον προσωρινό επίτροπο της Τράπεζας Κρήτη, κύριο Ιωάννη Καμάρα. Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη με προκήρυξή της σε απογευματινή εφημερίδα ανέλαβε την ευθύνη της δολοφονίας του Αμερικανού λοχεία Ρόναλντ Στιούαρτ και τις βομβιστικές επιθέσεις εναντίον 5 τουριστικών λεωφορείων. Σε 2 ώρες, δηλαδή από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα, επαναλαμβάνεται η στάση εργασίας των εργαζομένων στην ΕΑΣ, ενώ για αύριο έχει εξαγγελθεί 24ωρη απεργία. Οι εργαζόμενοι στην ΕΑΣ ανακοίνωσαν σήμερα κινητοποιήσεις και για την ερχόμενη εβδομάδα με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα. Ένοπλη ληστεία στο σούπερ μάρκετ Τρέσκο που βρίσκεται στο 17ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Λαβρίου στην Παιανία έγινε στις 3 το μεσημέρι από 3 αγνώστους που ήταν οπλισμένοι με πιστόλια και κοντόκανη καραμπίνα. Οι 3 κακοποιοί ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους, άδειασαν τα ταμεία και εξαφανίστηκαν με κλεμμένο γιοταχή αυτοκίνητο. Παρατείνεται έως τις 29 Μαρτίου οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για ΦΠΑ και φορολογικών στοιχείων. Επίσης, ανοιχτές θα είναι αύριο από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ οι εφορίες για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ενώ το Σάββατο θα είναι ανοιχτές από τις 8 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι και τη Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης, Αλεξάντερ Μπεσμέτριχ, θα επισκεφτεί επίσημα την Ελλάδα από τις 8 έως τις 10 Απριλίου. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετά την επίσκεψη αυτή θα μεταβεί στη Μόσχα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κ. Αντώνης Σαμαράς. 2 εβδομάδες μετά την απελευθέρωση του Κουβέιτ επέστρεψε σήμερα στο Εμιράτο ο ηγέτης της χώρας Εμίρης Τζαμπέρ Αλ Σαμπάχ, ο οποίος είχε αναγκαστεί να την εγκαταλείψει πριν από 7,5 μήνες εξαιτίας της Ιρακινής εισβολής. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικότερες ειδήσεις παρακολουθήστε στα νέα του Αντένα στις 8.30. Καλό σας βράδυ.